Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το διοικητήριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, να δούμε τρέχοντα θέματα με την κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη, η οποία είναι η χωρική αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κυρία Κοζατσάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο, κυρία Κοζατσάνη, με την έκθεση Γούνας. Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες η 47η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Καστοριάς, παρόν όλοι εκεί, και αυτοδιοικητικοί και φορείς και αρκετοί εμπορικοί επισκέπτες. Ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουμε από την Γούνα? Αισιόδοξοι είστε από αυτό που έγινε μετά από 2 χρόνια? Αυτό ακριβώς, μετά από 2 χρόνια αποχής και εν μέσω κορονοϊού που συνεχίζει να υφίσταται και εν μέσω μιας εμπόλεμης κατάστασης που αφορά την Ευρώπη και τη Ρωσία που μας πλήττει άμεσα, καταφέρανε οι διοργανωτές και οι συνδιοργανωτές να ανοίξουν τις πύλες της 47ης Διεθνής Έκθεσης Γούνας σε ένα εκθεσιακό κέντρο που είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Συμμετοχή 64 εκθετών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Νομίζω δεν είναι αμεληταίος ο αριθμός και επισκέπτες από όλη την Ιφίλιο. Το θέμα είναι ότι και μόνο που άνοιξε σημαίνει ότι η Γούνα θέλανε οι διοργανωτές να δώσουν το στίγμα ότι η Γούνα είναι εδώ, δεν έχει πεθάνει, η καρδιά της χτυπάει στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά και Σιάτιστα μαζί με τους εκτροφείς γνωφόρων ζώων. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή διοργάνωση. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην φτάνουν του επίπεδου των παρελθόντων ετών, αλλά υπήρχε μια επικοινωνία και μια αγοραστική δύναμη στα πλαίσια του ρεαλιστικού. Δεν μπορούμε να έχουμε και τρομερές απαιτήσεις εν μέσω τέτοιας κατάστασης. Πολύ ωραία. Άρα είστε αισιόδοξοι με όλα όσα έγιναν? Είμαστε αισιόδοξοι και πρόκειται να ακολουθήσουν και μέσα στο φθινόπωρο, πριν κλείσει δηλαδή ο χρόνος και αρχίζει και ο βαρύς χειμώνας μας, το Παγκόσμιο Συνέδριο Γούνας που θα διεκπαιρεωθεί, θα γίνει κάποιες μέρες Σιάτιστα, κάποιες μέρες Καστοριά, και το Food Shopping Festival. Πιστεύω να έχουμε υγεία, δύναμη έχουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και αυτές τις διοργανώσεις που αφορούν κύρια τη Γούνα. Ωραία. Τώρα να έρθω, ήδη από προχθές είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημοτικές ενότητες των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς με απόφαση της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες από τα καιρικά φαινόμενα. Προχωράει η διαδικασία αυτή, κυρία Κοζατσάνη? Δηλαδή έγιναν η καταγραφή των ζημιών και τι έγινε στην περιοχή? Προχωράει και μάλιστα προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες αλλά και τις χάλαζοπτώσεις, αμέσως την επόμενη μέρα εγώ απουσίαζα λόγω αναγκών. Με ήθελε το νοσοκομείο, με χρειάστηκε. Οπότε ήταν ο αντιπεριφερειάρχης μας με αντιπρόσωπο του ΕΛΓΑ, όντως έγινε επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές, αλλά εκτός τούτου υπήρχαν λόγω των πλημμυρών προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στο επαρχιακό δίκτυο με ρέματα και τάφρους από τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας και ανάλογα και ο Δήμος, κατά το πλείστον ο Δήμος Καστοριάς, καταγραφή των αγροτικών δρόμων που έχουν πληγεί και επίσης καταγραφή υπήρχε κοινοτικό διαμέρισμα που είχε και μεγάλες καταστροφές και στο εσωτερικό δίκτυό του. Αυτά συντονιστήκαμε τόσο ώστε να αποσταλούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ευχαριστούμε και τον Περιφερειάρχη για την πολύ γρήγορη ενέργεια, διότι μετά από αιτήματος τόσο του Δημάρχου Καστοριάς όσο και του Δημάρχου Εορδαίας έγινε άμεση εισήγηση και απόφαση άμεση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή τρέχουν και εκεί οι διαδικασίες γρήγορα και αυτό είναι το σημαντικό για την περιοχή. Να έρθω τώρα και στο φυσικό.
Συγγνώμη, γιατί η έκτακτη ανάγκη έχει ισχύ 6 μηνών μέχρι 22 Φεβρουαρίου του 2023. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να, οι δράσεις να είναι γρήγορες. Ωραία. Τώρα, να έρθω λίγο και στο φυσικό αέριο, γιατί και εκεί υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το τι μέλη γενέστε και υπάρχουν και κάποιοι προβληματισμοί. Τι γίνεται στην Καστοριά, τι νεότερο έχουμε μέχρι στιγμής, προχωράει το έργο? Το κατασκευαστικό έργο από την ΒΕΒΑ συνεχίζει σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όσον αφορά τον ΔΕΣΦΑ, τόσο στον υποσταθμό Περδίκα όσο και στην Ποριά. Είναι ένα θέμα όμως ενεργειακό, το οποίο πλήττει όχι μόνο την Ιφίλιο γενικά, αλλά κατά το πλείστον την Ευρώπη. Ακούτε και διαβάζετε. Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι στα ύψη, δεν το συζητάμε. Μέτρα χρειάζεται να δώσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί. Για να δούμε. Στις καινούριες προγραμματικές στις περιόδους που υπάρχουν, που έπονται, θα δούμε σε ποιο πρόγραμμα αν μπορούμε να εντάξουμε κάποιες μελέτες ή έργα που θα μπορέσουν να κάνουν πιο εφικτό και οικονομικό το φυσικό αέριο. Αυτό είναι στις σκέψεις μας, κύριε Βακρατζά. Μακάρι, να δούμε και τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Τώρα, προέκυψε θέμα προχθές, είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την αντιμετώπιση του έκτατου προβλήματος σιδηροδότησης του Δήμου Νεστορίου? Εκεί υπήρχε μια άμαξη παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Εν μέσω Σαββατοκύριακου, ο Δήμαρχος Νεστορίου, ο κύριος Γκοσγιόπουλος, μου τηλεφώνησε και εμείς εν συνεχεία με τις τεχνικές υπηρεσίες ότι υπήρχε ένα πρόβλημα υδροδότησης. Άμεσα πήγαν οι υδροφόρες Περιφερειακής Ενότητας για να τροφοδοτήσουν τον Δήμο και έτσι οφείλαμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα εντοπίσαμε ποιο ήταν το θέμα με τις τεχνικές υπηρεσίες και για να μπορέσουμε να αντιμετωπιστεί άμεσα, που ήταν η απομάκρυση λάσπης ουσιαστικά και η επίχωση μετά με αμοχάλικα, έγινε εκτός θέματος ή προσπαθήσαμε το φέραμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα στην Οικονομική Επιτροπή, την οποία και ευχαρίστησα για την αμεσότητα και την ομοφωνία της έγκρισης για απευθείας ανάθεση. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, ολοκληρώνεται και νομίζω δεν υπήρχε ευτυχώς πρόβλημα στο πόσιμο νερό. Ήταν μόνο θολό λόγω του ότι έγινε αυτή η ανάμειξη και νομίζω ότι το πρόβλημα της προσεχής ημέρας δόθηκε λύση και θα επανέλθει πάλι η υδροδότηση στο Δήμο μας. Ωραία. Να έρθω λίγο και στη σύσκεψη για τα προγράμματα Interreg. Φιλοξενήσαμε και τον Βασίλη τον Άμπο, ο οποίος είναι αρμόδιος συντονιστής της περιφέρειας για αυτά τα προγράμματα. Όσον αφορά την πιέψιμο Καστοριάς, τι επιδιώκεται μέσα από αυτά τα προγράμματα για τη δημιουργία δράσεων τώρα? Τα προγράμματα αυτά, εκτός το ότι αφορούν τους πάντες, δηλαδή δήμους, επιμελητήρια και τα πανεπιστήμια κλπ, ουσιαστικά και αυτό που είναι το πρωτεύον είναι να γίνουν στρατηγική σημασία σε έργα και δράσεις, αναπεριφερειακή ενότητα και περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε δουλεύουμε πυρετοδός σε αυτά τα έργα, διότι το στρατηγική σημασίας είναι σημαντικό και σαν όρος δηλαδή δείχνει βαρύτητα. Χρειαζόμαστε βέβαια εταίρους για να συμπορευτούμε σε αυτό το πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση σε συνεργασία και κεντρικά με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να μπορέσουμε να βγάλουμε έργα τέτοια σημαντικά, όπου ήδη υπάρχει μία προετοιμασία, συνεργασία της περιφέρειας μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με την Περιφέρεια Ιωαννίνων και αντίστοιχη περιφέρεια με την Αλβανία που εμείς γειτνιάζουμε. Αντίστοιχα θα γίνουν και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Οπότε αρχίζει μία προετοιμασία για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να εντάξουμε τουλάχιστον κάποια έργα
γιατί θα είναι σημαντικά και για τις περιφέρειές μας και για την Ελλάδα. Ωραία. Τώρα να έρθω και στα έργα, γιατί βλέπουμε καθημερινά και δελτία τύπου και της ΠΥΕ Καστοριάς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΕΠ στην Κοζάνη, στην Έδρα. Τι έργα έχουμε σε εξέλιξη τώρα, κυρία Κοζατσάνη, και τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα από την πλευρά σας, γιατί είναι σημαντικά. Είχαμε έτσι κι αλλιώς υποσχεθεί ότι το έτος το 2022 είναι ένα έτος όπου οι μελέτες οι οποίες είχαν προηγηθεί θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Απαιτείται κάποιο γραφειοκρατικό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε αυτά να τα ξεπεράσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Εμείς αυτά τα οποία έχουμε προσεχώς, μιλάω μέσα στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι πρώτον να αρχίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου της ΠΥΕ Καστοριάς. Μία προέγκριση από τη διαχειριστική περιμένουμε που εντός των ημερών θα ολοκληρωθεί και ο εργολάβος θα αρχίσει τουλάχιστον με το λεβιτοστάσιο και μετά εν μέσω του χειμώνα τα εσωτερικά είναι πιο εύκολα να γίνουν. Το άλλο είναι ότι πιέζουμε τις καταστάσεις και εντός νομίζω 20 ημερών θα αρχίσει ένα έργο πολλών ετών που το ζήταγαν οι τοπικές κοινωνίες του Αγίου Αντωνίου με σιδηροφόρο που θα ενώσουμε δύο σημαντικές κοινότητες της ΠΥΕ Καστοριάς. Ο δρόμος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση γιατί τον περπατήσαμε. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντετοπισμένα της κοινότητας Αγίας Κυριακής, ένα ρέμα το οποίο το ζητούσε η κοινότητα πάνω από 10 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε τι φερτά υλικά ένα ρέμα το οποίο ουσιαστικά δεν υφίσταται τώρα, οπότε του δώσαμε προτεραιότητα. Και παράλληλα έργα αναδασμού με τη σειρά, αυτή τη στιγμή είναι τελειώνει του Αγίου Αντωνίου, αρχίζει τις Κρανιώνες και συνεχίζουμε με τις Κομιμάδες. Ωραία, τώρα με τη Λιθιά τι νέο έχουμε, γιατί κάνατε μια επίσκεψη και εσείς και ο κύριος Μάνος εκεί σε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε γιατί έχει βαλτώσει. Τι γίνεται? Μιλάτε μάλλον για το ΤΟΕΒ Λιθιάς που είναι το έργο το οποίο έργο πάνω από 2 εκατομμύρια, δεν είναι? Και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχουμε ημερομηνίες καταλυτικές, οπότε θα πρέπει λίγο να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι συναντήσεις που κάναμε σαν περιφερειακή ενότητα με τον κύριο Θωμά Μάνο και αντιπροσώπηση του ΤΟΕΜ στην Κοζάνη με την κυρία Ζεμπιλιάδη για τις άδειες χρήσης νερού και με τη διαχειριστική αρχή. Τα βάλαμε σε μία σειρά, δρομολογήσαμε καταστάσεις και η τελευταία συνάντηση που πήγαμε ήταν πάρα πολύ επικοδομητική, διότι πλέον έχουμε εντοπίσει ποιο είναι το θέμα. Έχουν λυθεί. Μία επίσκεψη μένει για να βάλουμε την οριστική θέση των γεωτρήσεων και ό,τι απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά για τις θέσεις αυτές, ούτως ώστε να μπορέσει να μπει σε τροχιά υλοποίηση. Ωραία. Τώρα και... Μάλιστα, ωραία. Σύρακα κλεισούρας, έχουμε κάτι νεότερο, κυρία Κοζατσάνη? Επικοινώνησα με τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, είναι στο ηλεκτρικό συνέδριο. Δυστυχώς μας έπιασε ο μήνας Αύγουστος που είναι μήνας καλοκαιρινών διακοπών. Μου είπαν ότι στο ηλεκτρικό συνέδριο, επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και σοβαρό, δηλαδή να φανταστείτε ότι όταν για να γίνει η όρη δημοπράτησης απαιτηθήκαν 2 μήνες δουλειάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο έργο. Οπότε στο ελεκτικό συνέδριο, αν το ξεπεράσουμε, έρθει στη διαχειριστική αρχή τη δική μας. Περιμένουμε 20 ημέρες για την εγγύηση του αναδόχου. Και οι υπηρεσίες μου σήμερα που επικοινώνησα ευελπιστούν ότι μέσα στον Οκτώβριο πλέον θα έχουν αρχίσει τα έργα. Ωραία. Τώρα, κυρία Κοζατσάνη, δεν ξέρω πώς θα συνδυάζετε. Βάζουμε και ακούμε ότι κάνετε και εφημερίες στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Πώς θα προλαβαίνετε και στο νοσοκομείο της Καστοριάς και στην αντιπεριφέρεια? Ένα δύσκολο κομμάτι τώρα τελευταία, έστω για αυτές τις μέρες. Όντως, είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί θα πρέπει να πάρω και την άδεια του ιδίου, ούτως ώστε παίρνω κάποιες μέρες οι οποίες είναι η Σάββατο ή Κυριακή που δεν έχουμε τόσες υποχρεώσεις στην περιφέρεια, εκτός από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις
ζητάω συγγνώμη σε αυτούς στους οποίους δεν παρευρέθη, αλλά υπάρχουν και άλλου είδους ανάγκες που πρέπει να καλύψω στην περιφέρεια. Κάπως έτσι προσπαθώ να τα ρυθμίσω. Εξάλλου πάντοτε εξ αρχής είχα πει ότι και γραπτός έχω δηλώσει ότι είμαι στην διάθεση της τρίτης ΥΠΕ και της διοίκησης του νοσοκομείου. Θα ξέρετε ότι έχει βγει μια θέση καρδιολόγου Α, είναι αυτή η θέση που εδώ και πολλούς μήνες κράβγαζα να βγει, ούτως ώστε να προλάβουμε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, καλό αργά παρά ποτέ. Ακούω, θα λήξουν 2 Σεπτεμβρίου θα λήξουν οι αιτήσεις και από ό,τι πληροφορούμε υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Οι μόνιμες θέσεις, κύριε Βακρατζά, μπορεί να βρουν ενδιαφερόμενους. Οι επικουρικές θέσεις, επειδή είναι με συμβάσεις, είναι πιο δύσκολα να βρούμε ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό έλεγα ότι προέχει η μόνιμη θέση του καρδιολόγου επιμελητή Α. Άρα μέχρι τότε, όπου υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν μπορώ να αφήσω την κλινική να κλείσει, βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ. Μάλιστα. Ακόμα και με εφημεριακό καθεστώς. Και καλά κάνετε. Τώρα κλείνοντας, επειδή φιλοξένησα και τον κύριο Κασαπίδη προχθές στο Δελτίο, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, να έρθω λίγο και στα εκλογικά, γιατί τον ρώτησα, λίγο τον πίεσα τον Περιφερειάρχη, είπε ότι δεν το ξεκαθάρισε έτσι όπως θα έπρεπε, ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πλησιάζουμε και σιγά σιγά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, ονόματα ακούγονται για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αρκετοί σιγά 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 ακούγονται. Είστε έτοιμοι και τον Οκτώβριο, 8 Οκτωβρίου, από ό,τι λένε θα είναι οι εκλογές του 23, η Δέσποινα Κοζατσάνη θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή με τον Γιώργο τον Κασαπίδη να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Είναι η αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς. Μετά το okay που έδωσε ο κύριος Κασαπίδης ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Κύριε Κοζατσάνη. Νομίζω ότι είναι χρέος μου να βοηθήσω, και γιατί το αξίζει, γνωρίζοντάς τον και από πιο κοντά, να βοηθήσω τον Γιώργο τον Κασαπίδη να επανεκλεγεί για να ολοκληρώσει το έργο του και τα οράματά του, που όντως είναι πρωτοποριακά, θεωρώ, τουλάχιστον για την ΠΕ Καστοριάς, αλλά και για όλη την περιφερειακή ενότητα, γιατί για όλη την περιφέρεια δεν αφήνει καμία περιφερειακή ενότητα απ' έξω. Θα είμαι μαζί του, και αυτό το οποίο και ο ίδιος έχει δηλώσει είναι ότι όλοι οι εκλεγμένοι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και εσείς, οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να, εφόσον το θελήσουν, να μπουν πάλι στην λίστα των υποψηφιοτήτων. Οπότε, αφού είμαι και εγώ εκλεγμένη, εγώ θα δηλώσω παρούσα. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει και μια ονοματολογία τώρα τελευταία και τις τελευταίες ημέρες για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από διάφορα έτσι ονόματα που ακούγονται. Σας προβληματίζουν ή δεν ασχολείστε καθόλου? Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα και το χρόνο να ασχοληθώ. Κάποια στιγμή, εντάξει, θα ασχοληθώ, πρέπει να ασχοληθώ, αλλά εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εμείς πρέπει μέχρι τότε να εργαζόμαστε σκληρά, να είμαστε τίμοι, να λέμε την αλήθεια, και εγώ νομίζω ότι αυτό ο κόσμος θα το εκτιμήσει. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Έχετε και το κλιμάκιο των Υπουργών την Παρασκευή. Θα δούμε τι θα σας πούν οι Υπουργοί και τι θα διεκδικήσετε, και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες για να έχουμε και τα αποτελέσματα για την περιοχή της Καστοριάς. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είστε καλά.